30 χρόνια το 2%. Το νομοθέτησε επειδή ήξερε ότι βρίσκεται σε μια αγορά εργασίας η οποία δεν έχει μεγάλη προστασία της ανεργίας. Στις βόρειες χώρες παίρνεις επίδομα ανεργίας και μέχρι 10 χρόνια. Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Βέβαια. Ενώ εδώ αυτή τη στιγμή ένας στους 10 παίρνει επίδομα ανεργίας. Βέβαια, γιατί οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που δεν τις έχεις. Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι όλη η νομοθέτηση ήξερε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας όταν βγαίνεις, δύσκολα επανέρχεσαι. Και αυτό αποδεικνύεται ότι αυτή τη στιγμή έχει 70% μακροχρόνια ανεργία, ενώ σε άλλες χώρες έχει 20%. Και νομίζω ότι αυτό ήταν επιχείρημα που μπορεί να πείσει όλους για το ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να έχουν σχέση και με τα διαρθωτικά χαρακτηριστικά της κάθε οικονομίας. Τώρα, το δεύτερο είναι το θέμα του ασφαλιστικού. Εκεί νομίζω τους απασχολούν τρία θέματα. Το ένα είναι το θέμα της 15ετίας για την κατώτερη σύνταξη να πάει στην 20ετία. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη περίοδος για την πρόεδρο. Αυτή. Όχι, για την κανονική. Για την κανονική. Για την κατώτερη σύνταξη, αντί να πάρει 4.500, να πάρει 6.000. Αυτό νομίζω ότι είναι η χειρότερη περίοδος, διότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που είναι σε αυτή την κατηγορία είναι άνεργοι και περιμένουν να συμπληρώσουν με τίποτα τα χρόνια. Εγώ, έτσι με την εμπειρία που είχα στο Ινστιτούτο, έβλεπα που ερχόντουσαν όταν ξαφνικά το 65 έγινε 67. Ναι. Δηλαδή ήταν άνεργος, περίμενε στα 65 να πάρει την κατώτερη σύνταξη το 486 και ξαφνικά τον πήγε χωρίς μεταβατική περίοδο. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο θέμα το οποίο είναι εξίσου σοβαρό είναι η αύξηση των ορίων στις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, το οποίο ούτως ή άλλως έχει γίνει μια αύξηση 2 χρόνια. Δηλαδή και άλλη αύξηση μεγαλύτερη. Ναι, αυτό ήταν. Και το άλλο είναι το θέμα ότι υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά της Τρόικα για την. Μέσα στα πλαίσια της εξυγείας των προνοιακών επιδομάτων, εάν καταλαβαίνω καλά, για να καταργηθεί το προνοιακό μέρος των κατώτερων συντάξεων. Δηλαδή, στα 486 ευρώ που είναι η κατώτερη σύνταξη, 120 είναι προνοιακό. Να φύγει αυτό. Λοιπόν, άμα φύγει, πάμε σε 460. Δηλαδή, ξαφνικά θα βρεθούμε με, αν έχουμε τώρα, ας πούμε, 3 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, θα βρεθούμε σε 6 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή. Όπως, στα γενικά όρια μπαίνουν, βάζουν θέματα. Έχουμε μείνει στα 67. Όχι, λέω αν βάζουν και άλλα θέματα. Όχι, αυτό δεν το βάζουν. Αυτό ή στις εισφορές και τα λοιπά. Όχι. Οι εισφορές έχουν μειωθεί, αυτές που έχουν μειωθεί. Επομένως δεν μπαίνει. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι το ασφαλιστικό σύστημα έχει πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. Ούτως ή άλλως. Μακροχρονίας. Τα μία είναι για κλάμα, δεν σκέφτεται. Κύριε Ρομπολιπή, το συζητάμε. Δεν αντιμετωπίζονται όμως με αυτά τα προβλήματα. Και αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Στη συγκεκριμένη περίοδο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει και από άποψη οικονομική και από άποψη κοινωνικής συνοχής. Έτσι, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει μέσα από τις, ειδικά τις κοινωνικές πολιτικές, να μην ξεχνάμε την ενίσχυση, τη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχουν και άνθρωποι, ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά, αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που το ίδιο στο εσωτερικό του έχει δομικού χαρακτήρα, ας πούμε, προβλήματα. Δηλαδή, έχεις πολύ ψηλή αργία. Αυτό δεν τελειώνει αύριο το πρωί. Δεν πρόκειται να τελειώσει αύριο το πρωί. Άρα έχεις λίγες εισφορές. Λιγότερες. Έχουν πέσει μισθοί πάρα πολύ. Το να αυξηθούν αύριο το πρωί δεν το βλέπει κανείς μάλλον. Επομένως, έχουν αλλάξει μορφές απασχόλησης. Ναι, έχουν αλλάξει μορφές απασχόλησης. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια σταθερή ροή χρημάτων, ενίσχυση δηλαδή του ασφαλιστικού συστήματος από τον κεντρικό προϋπολογισμό, το κράτος, για να μπορεί να δίνει συντάξεις μίνιμουμ. Διαφορετικά θα βρεθείς εκεί, στα 300. Κοιτάξτε, εμείς στη μελέτη που είχαμε κάνει και έχει δημοσιευθεί τώρα σε αυτή τη μελέτη για την ελληνική οικονομία του 2014, μπροστά σε αυτά τα δεδομένα και στα ερωτήματα που θέσατε, η μόνη λύση που σκεφτήκαμε, γιατί όλα αυτά τα μέτρα και να τα πάρουμε. Αν τα μετρήσουμε, δεν απαντάνε στο πρόβλημα της χρηματοδότησης του συστήματος. Αυτό είναι φανερό. Η μόνη λύση που καταλήξαμε και ήταν έτσι μια έμπνευση που πήραμε από το γαλλικό σύστημα όταν την ίδια πολιτική, πολύ πιο εκτεταμένη, την έκανε στη δεκαετία του 90, όταν είχε αντίστοιχα προβλήματα, ήταν να ανασυσταθεί το αποθεματικό κεφάλαιο, γιατί περί αυτού πρόκειται, με νέους πόρους. Και είχαμε βρει, εμείς, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 22-25 πόρους, όπου παίρναμε από διάφορες πηγές το 0,1, το 0,2, το 0,3. Όταν το θέσαμε, ακριβώς. Όταν το θέσαμε, όταν αυτούς τους όλους τους πόρους τους βάλαμε μέσα στο ποσοτικό μοντέλο, ενώ εμφανιζόταν η έναρξη της κρίσης το 2014,
Μας πήγαινε το 2034. Μας πήγαινε δηλαδή 20 χρόνια. 20 χρόνια μπροστά. Οπότε αυτή η 20ετία ήταν αυτό που είπατε προηγουμένως, γι' αυτό έτσι μου ήρθε στο μυαλό, ότι περνά στην κρίσιμη περίοδο των τριών προβλημάτων. Τη υψηλή ανεργία, τη μείωση των μισθών, τη αλλαγή των μορφών απασχόληση κλπ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο που θα έχει και μία απόδοση στον κεντρικό στόχο που έχουμε. Διαφορετικά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο με την έννοια ότι μειώνεις, αλλά ό,τι εξοικονομείς δεν μπορεί να αποδώσει και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση. Καλημέρα κύριε Ρομπόλη, Στράτος, ευχαριστώ. Να πω μόνο κάτι, επειδή αύριο είναι η κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αθήνα, από τους ανθρώπους που θα δείτε εκεί να είναι, θα έχουμε πολλά να λέμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχει πρόσωπα μη αναμενόμενα που συμμετείχαν και στο παρελθόν, εννοείς. Ναι. Που ήταν στο κόμμα και έφυγαν ή είναι από αλλού. Όχι, ήταν. Ήταν και... Την άλλη εβδομάδα έχει πολύ πράγμα. Για πες το πρώτο γράμμα. Συσπήρωση δυνάμεων. Ναι. Σε αυτό είναι... Νομίζω στους δύο βασικούς πόλους... Αν έχεις πληροφορία, πες την παρακολουθούμε το λαό. Εντάξει, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μπορεί ο άνθρωπος τελευταία στιγμή να πει δεν πάω. Α, για έναν μιλάμε τώρα. Λέω εγώ τώρα, σου λέω, έχει σημασία μα, σου λέω κάτι. Για πόσα άτομα μιλάμε, για ένα και μας τρελαίνεις τόση ώρα. Καλά, μπορεί να έχει σημασία. Θέλω τη Δευτέρα να μου το ξαναπείς αυτό. Θα δούμε. Προσυμνεχτεθείς, γιατί τη βλέπω δεν τοποθετήσαι. Θα πάρω το φίλο μου τον Πεσκίνη, μισό λεπτό. Μπράβο, πάρε. Κλείνουμε, πάμε σε διάλειμμα. Στράτος Μπαλής τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Under the Dome. Στο επόμενο επεισόδιο. The four of us are connected. That's my daughter, Maxine. You don't remember me, do you? You don't get me. Then I'll burn the place down. Το μυστήριο συνεχίζεται. Help me, please! Και απόψε, στις 10:15. Αγάπη μου, γιατί τα αυτοκίνητα έχουν χωριστά μπροστινά καθίσματα? Γιατί τα αυτοκίνητα να είναι τόσο ίδια? Νέο Citroën σε 4 Cactus. Το μοναδικό αυτοκίνητο που απαντά στις ερωτήσεις του σήμερα και δεν μοιάζει με κανένα. Ζήστε την εμπειρία σε 4 Cactus σε βενζίνη ή ντίζελ. Με τόση ενέργεια, τίποτα δεν σε σταματάει. Energy Now. Τονώνει σώμα και διάθεση στη στιγμή. Σε γεμίζει ενέργεια που κρατάει ώρες. Energy Now. Ενέργεια στα ύψη. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Φθινόπωρο και πάλι, αλλά οι προσφορές είναι με το τσουβάλι. Παροιμιώδης οικονομία στο Γαλαξία. Γκούντα και ένταμ 4,68 το κιλό. Καραμολέγκος ψωμί 10 σταρένιο με δώρο 10 χωριάτικο. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6, 7, 10 και κρυθαράκι 1 συν 1 δώρο. Προϊόντα Σερενάτα μείον 30%. Καφές Μπράβο 1,39. Προϊόντα περιποίησης μαλλιών φρουκτής μείον 50%. Οδοντόκρεμες Colgate Total μείον 45%. Αριέλ Σκόνη 7,80. Μαλακτικά Λενόρ μείον 50%. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1-1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Για ραντεβού με το γιατρό, να θυμάσαι το 8. 14 884. Θέλω τη γιορτή. Τη γιορτή που μου χρωστάς. Πιάσε μελωδία 99,2. Σου άνοιξε η όρεξη γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 18, 8, 8. Εμπορική έκθεση, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερο. Μία έκθεση, όλη η αγορά λιανικής. Κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, ελκυστικές προσφορές. 3 έως 5 Οκτωβρίου. Μετροπόλιταν Expo, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γυμναστήριο, κομμωτήριο, καφέ. Από το πρωί τρέχω. Κι εγώ τρέχω κατοστάρι στο Μαρινόπουλο! Το κατοστάρι στο Μαρινόπουλο συνεχίζεται. Παρασκευή και Σάββατο με την Κάρτα Κλαμπ. Σπαλέλια, μόνο 5,49. Λευκό τυρί άγραφα, μόνο 2,99. Παριζάκια και λουκάνικα Κρέτα Φάρμς, μείον 40%. Finish All in One, Detol και Quanto, μείον 50%.